Ό,τι νιώθεις πες. Τα έχει λογική όλα σε κλουβί σαν παγιδευμένα. Δες, τόλμησε και δες. Πώς το σ' αγαπώ κλαίει σαν μωρό και ζητάει εσένα. Μάτια μου εσύ, μου λείψες πολύ. Μα το συναισθήμα πάλι τύχηκε. Φταίει η στιγμή, έτσι μου είχες πει. Μα η καρδιά σου απλά με φοβήθηκε. Πες μου τα λόγια που καίνε, που λένε όσοι φταίνε και κάτσω πληρείς. Τα δυνατά σου τα όπλα, δοκίμαστα όλα με λόγο εχωρίς. Πες μου τα λόγια που καίνε, που λένε όσοι φταίνε. Μπράβο, Αλκατράς, κυρίες και κύριοι! Η Αλκατράς! Κουράγιο, θα περάσει. Να σου πω, Πέτρο. Έλα, μπρο. Χίλια συγγνώμη. Είναι πρόσθετο που βάζουμε μπροστά πράγματα. Γιατί έχει συμβεί αυτό σήμερα? Το βρήκα στα καμαρίνια του Φουρτιώτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Μένιο που έχει αφήσει τα αξεσουάρ του για τον Πέτρο μας. Στα social media είμαστε στο Instagram παπάκι για την παρέα και στο Twitter hashtag για την παρέα. Ωραία, πολύ ωραία. Αυτό φοβόμουν να πολύ. Τι έγινε και εδώ, να το δούμε. Φάγαμε χρόνο. Μη μου βγάλεις εδώ και εδώ μου χρυσόκι. Δεν έχεις επαρκετό. Κάτι δες τι ωραία εδώ. Έχει γίνει δουλειά, κυρία μου. Πολύ δουλειά. Ο Κωνσταντίνος, ο Αυγερινός. Μπράβο στον Κωνσταντίνο. Ξέσπασε, ξέσπασε. Του φύγαν τα νεύρα. Λοιπόν, σήμερα τι θα πεις? Σήμερα έχουμε γιορτούλα. Γιορτάζει ένας, δεν θα σας κουράσω καθόλου. Ο Τζίπαος. Ο τραγουδιστής. Ναι, ναι, ναι. Έναν ξέρω, αυτόν, τον τραγουδιστή. Μωρό μου, καλησπέρα. Σκεφτόμουν όλη μέρα. Χρόνια πολλά, λέγεται Αντίπα. Αντίπα τον λένε. Πώς λέγεται? Είναι ψευδόνιμο και λέγεται Κώστας. Δεν μα νοιάζει, Αντίπα. Χρόνια πολλά, Αντίπα. Χρόνια πολλά, Αντίπα, να σε χαιρόμαστε. Επίσης, τα δώρα τώρα. Τα δώρα έχω φύγει σε δώρα. 14999, σταθερό κινητό με τεπώνυμο τηλέφωνο. Όπεν και όνομα τεπώνυμο στο 14999. Γιατί ο κύριος Γκοργόλης τρελάθηκε και έστειλε αυτό το σκούτερ. Το αδιανόητο, το εξαιρετικό, το Orbit. Και επίσης ταυτόχρονα μηνύματα για το Volkswagen που είναι Move Up. Bim, bim. Στείλτε μήνυμα, μπείτε στον πειρασμό, μην το λυπάστε. Κυρίες και κύριοι, ανυπέμπτη και πρόσωπο. Μακάρι να ήταν η μπάνια μας. Έτσι, έτσι είσαι σήμερα. Σε έξαρση σήμερα το φαινόμενο. Παιδιά, είναι Πέμπτη. Πολύ ωραία τα πράγματα. Έχω ξυπνήσει έτσι με μια πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Μια χαρά να πεις χωρίς λόγο. Δεν είναι κάτι μέρες που ξυπνάς και λες έχω νεύρα, δεν έχω διάθεση, με χάλια κτλ. Όλα αυτά. Σήμερα εγώ τα ανάποδο, έχω τρελαθεί. Τι ωραία που είναι η ζωή. Είμαστε καλά. Εδώ λέμε τα αστεία μας. Γελάμε. Γι' αυτό και αποφάσισα να κάνω για πρώτη φορά σήμερα έτσι μια παγκόσμια πρώτη, μια έναρξη με τραγούδι. Πριν το πουπουνίσω. Γιατί? Γιατί! Είστε εξαιρετικοί! Έλα, Βάλια! Σήμερα με έχει πιάσει τρελή χαρά.
καρδιά μου πιο τρυβερά. Σήμερα ψάχνω να βρω σωστό σκοπό για να πω πόσο όλους σας αγαπώ. Είσαι πάρα πολύ καλή και στο ασπρόμαυρο. Λάθος εποχή γεννήθηκες, θα έκανες μεγάλη καριέρα εσύ παλιά. Yeah. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να το μπουμπονίσω. Το μπουμπονάω. Τι χαρά ήταν αυτή που πήραμε, παιδιά, χθες, με την Τζέννη. Χθες, μεγάλη χαρά, Και δεν την πήραμε μόνο εμείς ευτυχώς, γιατί την πήρανε και τα κορίτσια της, οι κόρες, οι οποίες καμαρώνουν και περιμένουν να τη δουν ήφη. Η Αμαλία Κωστοπούλου ανέβασε μια φωτογραφία που είναι μωρό στην αγκαλιά της μαμάς της και έγραψε: «Όταν χαμογελάς εσύ, χαμογελάω κι εγώ». Έλα, είναι συγκινητικό, ρε παιδιά. Είναι πολύ ωραίο. Και η Αλεξάνδρα ανέβασε μια που στέκονται με τα μέτωπα η μία με την άλλη και έγραψε: «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενη όταν θα δω την πανέμορφη μαμά μου νύφη, θα είναι μαγικό». Όχι, ρε, αλήθεια, είναι ωραίο, είναι τρυφερό. Τζέννη, να τις χαίρεσαι. Είδατε τι ωραία. Είναι ωραία. Συμβαίνουν ωραία πράγματα, παιδιά. Η ζωή είναι πάρα πολύ όμορφη. Και η Κατερίνα Γιατζόγλου ήταν πολύ όμορφη χθες επίσης. Την είδατε στον Γρηγόρη? Όχι! Γι' αυτό σας αγαπάω. Υπέροχη, ντυμένη προθιέρια. Τη βλέπετε με ένα σημαίνιο φίδι δαχτυλίδι. Δεν κατάλαβα αυτό. Νόμιζα θα ζωντανέψει. Κανονικά θα τη φάει έτσι τα δάχτυλα και το μοβ πασχαλινό τον είχε πολύ σωστή. Είπε για τα βιβλία που έχει γράψει, είπε για τα έντυπα, αλλά όταν είπε ότι ο Μπκόφσκι είναι το ίδιο ζώδιο μαζί τη. Εγώ παιδιά δεν ξέρω, τρελάθηκα. Εγώ συγκινήθηκα, λέω αποκλείεται. Γιατί και εγώ έχω ίδιο ζώδιο με την Μπιγιονσέ. Και το Μάικλ Τζάκσον. Θεό χωρέστον. Όχι, για να μην νομίζετε. Και δυστυχώς με τον Αντρέα. Και η ίδια ημερομηνία. Με περνάει 10 χρόνια, αλλά τα κάνουμε μαζί τα γενέθλια. Λοιπόν, ξέρετε τι είναι το sexting? Ναι. Όσοι ξέρετε, χειροκροτήστε με να δω. Τεράστια χρόνια μοναξιάς. Πολύ ωραία. Τώρα δεν θα κάνω τον αναλύσω. Το sexting είναι για αυτούς που δεν ξέρουν. Είναι αυτό που λέει το πρώτο θετικό. Σεξ, να πεις. Και το δεύτερο είναι το text. Sex, texting. Αυτό είναι που στέλνω μήνυμα. Σεξουαλικού τύπου. Το sexting λοιπόν είναι διαδεδομένο πάρα πολύ πια και γι' αυτό αποφάσισα να το διδάσκουν. Άκου που φτάσαμε. Φυσικά φτιάχτηκε λέει μια εφαρμογή μέσα από την οποία, άμα δεν το έχει πολύ ο χρήστης ή δεν είναι πολύ εξοικειωμένος να πει με το sexting, του μαθαίνει σιγά σιγά πώς να το κάνει. Και όχι μόνο αυτό. Μπράβο, συγχαρητήρια, χαρήκατε. Έχει και διαβαθμίσεις, δηλαδή έχει και το πιο μαλακό να πει soft, έχει και το πιο hard. Έχει και αυτό τέρμα, μπινελίκι, πέφτει μια χαρά μου, το θέλει ο άλλος. Διαλέγεις και μαθαίνεις. Δηλαδή, εμείς που μεγαλώσαμε με το Μίκη το Μάους, σε ποια εποχή δηλαδή πιστεύετε ότι ήμασταν? Άσε ρε φίλος δηλαδή. Τώρα, sexting και καλή σταδιοδρομία. Γιατί το σεξ έγινε άλλη ιστορία. Το κάνεις με μηνύματα, μπλα μπλα και θεωρία. Από κοντά δεν έχουμε επικοινωνία. Μονάχα ένα emoji και μας πιάνει πανικός. Γιατί το σεξ το πληκτρολόγιο συμφέρει. Κανένα σε κανέναν δεν θα πιάσει πια το χέρι. Έχει απόσταση ο κόσμος πια το ξέρει. Κανένας δεν θα βρίσκεται σε λίγο από κοντά. Ακολουθεί quiz, θέλω να είστε συγκεντρωμένοι. Θέλω να δούμε λίγο τη φωτογραφία αυτή. Και να μου πείτε, αυτό το γλυκό κοριτσάκι. Είναι η Λιάνα, παιδιά, η Παπαγεωργίου, κουκλάκι, όμορφο. Και δεν έχει αλλάξει και πολύ, βλέπεις τι ωραία. Όχι, είναι ίδια, παιδιά. Πολύ ίδια. Σε ανισχυτικό βαθμό, πώς γίνεται τόσο ίδια, ρε παιδιά. Εγώ παιδική φωτογραφία με τώρα. Άλλο παιδάκι. Όχι, εγώ ευτυχώς, παιδιά, δόξα τω Θεώ, γιατί μικρό δεν το φανταζόμασταν τόσο όμορφος να γίνω. Είχαν πέσει στοιχήματα, χάσανε αρκετοί. Όχι, εγώ άλλαξα πολύ. Είναι και τα μαλλιά, θα μου πει εγώ που τα είχα. Γιατί και η Λιάνα χωρίς μαλλιά δεν θα μοιάζε. Αλλά ναι, και εγώ. Εν πάση περιπτώσει, γιατί βλέπετε τα παιδάκια από μικρά, άμα το έχεις, παιδί μου, είναι κάποια που είναι τόσο κουκλάκια. Δηλαδή, και όσοι είναι πάνω από 27, δεν με αφορά αυτή τη στιγμή, όλοι έχουν και μία φωτογραφία αυτή. Μας βάζαν χωρίς λόγο, στυνόμασταν εκεί, πολύ χαρούμενα καθόλου στο σχολείο. Σου λέγε χαμογέλα, δεν ήθελες καθόλου και έβγαιναν όλα έτσι. Λείπανε και κάποια δόντια, μαγικές φωτογραφίες. Να είναι καλά τα φιλιά μου, τα φιλιά μου σε αυτά τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει.
Έγινε και κάτι που πραγματικά εγώ δεν το περίμενα. Δηλαδή, κάτι, μιλάμε η απόλυτη ανατροπή. Δηλαδή, εκεί που πέταγα στο σύννεφο, έπεσα χραπ παρ' τον κάτω χωρίς λόγο. Θα σας πω, παιδιά, φωτογραφήθηκε η Μαρία Κορινθίου με τα εσώρουχά της στο Instagram. Τι. Υπάρχει κάποιος που το περίμενε αυτό. Θα σου πω μισό λεπτό. Καλό μεσημεράκι σε όλους. Πολύ σωστή. Εγώ δεν το φανταζόμουν, ας πούμε, ότι η Μαρία θα έβγαζε φωτογραφίες με τα εσώρουχα. Δηλαδή, δεν μου πήγαινε και το μυαλό να πεις. Και έτσι, ωραία σπρώμαυρη, καλλιτεχνική, με την ευχούλα από κάτω. Μου θυμίζει και λίγο την Τζέσικα τη Λάγκ, την ξέρετε. Έγινε. Πολλά φιλιά, Τζέσικα, don't worry, I know you. Έτσι, ωραία, πολύ ωραία, ντυμένη. Νάτι, τώρα σας έρχεται καθόλου. Τίποτα, έγινε. Πολύ καλά, προχωράω. Κρίμα για την κυρία Λάγκ. Κρίμα, πολύ στεναχωριέμαι. American Horror Story, το σύρα, δεν το έχετε δει. Άμα ναι, έπαιζε σε 27 σεζόν η κυρία Λαγκ. Εν πάση περιπτώσει τώρα, και η εικόνη ντύθηκε. Ντύθηκε. Εντάξει, φανταστείτε το μπλουζάκι σορτσάκι, δεν είναι. Ντύθηκε να πει 100 ρούχα. Μπήκε μέσα σε ένα μπάνιο, κατά η καημενούλα μου βράχη. Και δεν είναι και αυτά ωραία πράγματα. Άλλη. Τα κορίτσια αυτά πέρα από φωτογραφίες κάνουν και τίποτα άλλο. Ενώ προλαβαίνουν να πάνε, να σου πω εγώ για ένα καφέ. Όχι καφέ, να σου πω εγώ να πλώσει ένα πλυντήριο. Να σου πω για κάτι, ξέρει να βάλει πλυντήριο. Ποιο ξέρει. Εν πάση περιπτώσει, να είναι καλά, γερές, ναι, να φεύγουν το χρόνο. Έτσι. Ο Ντένζελ Ουάσιγκτον. No connecting. Το ξέρετε, ρε παιδιά, τον Ντένζελ. Άμα δεν το ξέρετε, να το μάθετε. Υπέροχος τοπιός, μιλάμε τώρα μεγάλη καριέρα, βρέθηκε στο Τσελέποβο, στα Γιάννενα. Ο Ντένζελ, ο Ουάσιγκτον, κάποιος από τα Γιάννενα, δεν ξέρω. Ο γιος του Ντένζελος, γιατί καταλαβαίνεις, γιατί κάνει, ο γιος είναι ο Ντέιβιντ, ο Τζον Ντέιβιντ Ουάσιγκτον, κάνει κάποια ταινία, δεν είχε κλείσει και το Σύνταγμα πριν μερικές μέρες. Ακριβώς, δεν ήθελε να έρθει στην Αθήνα ο Ντένζελ, βρέθηκε στα Γιάννενα, άκου τώρα, έπτω πουθενά. Να πας να κάνεις μια βόλτα τώρα στη λίμνη στα Γιάννενα και να σκάσει δίπλα σου ο Ντένζελ. Άμα το ξέρεις, είναι πολύ συγκλονιστικό. Παραμένω σινεμά και ενημερώνω ότι, παιδιά, κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για το Βασιλιά των Λονταριών. Είναι πάρα πολύ ωραίο, ε. Είναι εγώ θέλω 4 τέτοια. Γιατί, έχει, εντάξει, εγώ τρελάθηκα. Είναι ολοζώντανα. Είναι σαν ντοκιμαντέρ. Έχω τρελαθεί. Περιμένω πώς και πώς τον Ιούνιο, παιδιά. Κρατηθείτε τον Ιούνιο. Μη σας πάω και ένα σινεμά όλοι μαζί. Αγγελική, μάζευε λεφτά. Θα μας πας όλου σινεμά. Μου έχεις φάει τη ζωή. Σου έχω φάει τη ζωή. Μάζευε λεφτά, θα πάμε το μεσημέρι στην παιδική μεταγλώτηση. Θα πάμε όλοι εδώ. Θέλετε. Επίσης, μην νομίζετε ότι είμαι φιρουλή φιρουλό. Διάβασα Daily Mail. Ακούστε να δείτε τι γίνεται στην Daily Mail. Έγινε, λέει, μια μελέτη που λέει ότι οι άνδρες που έχουν μακριά μαλλιά και γένια έχουν μικρότερους όρχες. Δεν είναι... Σε σώζει το μαλλί το πάνω. Εκεί σώθηκες εσύ. Φορά καπέλο. Φοράς καπέλο, τι έχεις αλόγο ουρά. Σε σώζει, λέμε τώρα. Μην τα μακρύνετε. Τώρα δεν είναι και πολύ σίγουρο. Τώρα αυτό έτσι λέει η έρευνα. Πάντως, σύμφωνα με αυτή την έρευνα... Εγώ δεν έχω καθόλου μαλλιά. Συνεπώς, καταλαβαίνετε. Ότι ρε ζηλίκη, το πάω τώρα σε μπαλάντα, μπας και σωθεί. Δεν νομίζω. Όσοι αφήνουνε μαλλιά κρύβουν κάτι. Κάτι παράξενο και τόσο δα μικρό. Όσοι αφήνουνε μαλλιά στο κρεβάτι θα σε αφήσουνε να ψάξεις με φακό. Ίσως να είναι όμως κιόλα μια απάτη. Ίσως δεν υπάρχει θέμα τραγικό. Αυτοί που αφήνουνε μαλλιά και έχουνε μουσια
κρύβουνε πάντα κάτι τόσο δα μικρό. Όσοι αφήνουνε μαλλιά κρύβουν κάτι. Ντροπή. Τώρα ζούμε και τις αλήθειες. Μπράβο, παιδιά, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Κρατήστε αυτή την ενέργεια, γιατί μιας και πιάσαμε την ανατομία. Σε αυτό το επίπεδο θέλω να ενημερώσω, όσοι δεν το ξέρετε, ότι τα δελφίνια και οι άνθρωποι έχουν αρκετά παρόμοιες... κλιτορίδες. Ανατομικά. Δεν θέλω τώρα να μπείτε σε πειρασμούς. Τώρα το είδα. Τέλειο. Αν ήμουν δελφίνι, θα είχα φύγει από το πλάνο. Εν πάση περιπτώσει, λέω ρε παιδί μου ότι είναι. Πώς είναι, ας πούμε, ρε παιδί μου. Εν πάση περιπτώσει, η κλιτορίδα, να σου πω για κάτι, είναι ένα κομμάτι στο γυναικείο σώμα. Τρεπόμαστε να πούμε στην τηλεόραση. Πώς λέμε, ρε παιδί μου, να το πόδι, να ο αφιένα. Α πει και ένα κλιτορίδα. Δεν έχει έρθει και ώρα για μια απενοχοποίηση. Ναι ή όχι. Και στην τελική, για του δελφινιού είπα, όχι για τη δική σα. Προκαλώ! Να απενοχοποιηθεί η κλιτορίδα άμεσα. Ευχαριστώ. Η Ελένη, παιδιά, η Φουρέιρα, η Ελένη. Η Ελένη Φουρέιρα. Ηρέμησε εσύ, ηρέμησε, ηρέμησε. Αγγελική, πάρε τον ξάδερφό σου. Αυτή λοιπόν δεν είναι στα καλά της η Ελένη, το γνωρίζουμε. Εντάξει, πέρα από πάρα πολύ πλάκα, έχει εξαιρετικό ταλέντο, το χιούμορ. Υπέροχο παιδί, την αγαπώ, είναι γνωστό. Πήγε και κάθισε και πήρε συνέντευξη από τον εαυτό της. Ντύθηκε με δύο outfits, μιλάμε τέλεια, έτσι. Έκανε ρόλο δημοσιογράφου και την ίδια την Ελένη, υποτίθεται. Και στους δύο ρόλους εκπληκτική, ξεδίπλωσε όλο το χιούμορ. Ελένη μου, θέλουμε κι άλλο, θέλουμε κι άλλο. Τώρα θα σας πάω στη Βίκη. Την Καγιά, στη Βίκη την Καγιά θα σας πω, που κανείς δεν ξέρει αυτές τις προηγούμενες μέρες πώς ακριβώς βρήκε κάπου ήλιο και πήγε για μπάνιο. Περσινή. Όχι, όχι, δεν είναι περσινή. Είναι περσινή. Είναι περσινή. Ναι, ναι, την είδες που έκανε μπάνιο πέρσι. Τι περσινή μας τρελάνεις, κυρία μου, τώρα μας πετάτε μια κουμπί στον αέρα. Τι εννοείται, κυρία μου. Η κοπέλα, να, εκεί πέρα με το σύζυγό της, τον Κρασά, είναι εκεί πέρα και με τη Μαρίνα Τιβερνίκου. Κάνανε ένα κλανκ εκεί πέρα που τίξαν στην πισίνα. Θα μου πεις αφού βρέθηκε ήλιος. Μια πισίνα πάντα βρίσκεται μπροστά. Εμείς εδώ πέρα με ροκάματο. Όλοι οι άλλοι λουόμενοι. Θέλω κι εγώ πισίνες και μαγιό, παιδιά. Προκαλώ! Την παραγωγή να μου φέρει στο πλατό πισίνα. Δεν ξέρω αν θα βουτήξω, μην με πιέζετε, αλλά θέλω τουλάχιστον να έχουμε την αίσθηση. Έτοιμη. Τρέλα! Κι όμως το θέλω πολύ. Μία πισίνα ωραία κι απλή. Πες μου τι έχουν αυτοί. Είναι πιο μάγκες ή πιο τυχεροί. Ήρθε τώρα η στιγμή για να βουτήξω χωρίς ντροπή. Με πιάνει τρέλα και δεν μπορώ να περιμένω να κρατηθώ. Με πιάνει τρέλα, θέλω με μαγιό να κυκλοφορήσω μέσα στο πλατό. Αυτή είναι η παραγωγή μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε τη μία, τη μοναδική, την ανεπανάληψη, την εξαιρετική, τη χρυσή τηλεόραση. Αλκατράς. Just can't see. Oh, I'm so excited. I'm being too deep. Oh, crazy, but it feels so fine. Baby, thinking of you keeps me up all night. Με την πόρτα ανοιχτή δεν φοβήθηκα ποτέ μου και θα ανοίξω, αγγελέ μου, τη χρυσή σου φυλακή.
ποτάκι δρόμο ώστε να μείνουμε μαζί. Αυτή είναι, κυρίες και κύριοι, Αλκατράς, η καλύτερη μπάντα. Η καλύτερη μπάντα. Στο Instagram είναι παπάκι alcatraz.band, γιατί είναι μπάντα. Και εμείς είμαστε παπάκι για την παρέα. Ο διαγωνισμός τρέχει. Σας αρέσει η Ισπανία? Ναι. Θα σας στείλουμε. Θα σας στείλουμε εκεί πέρα. Μαδρίτη. Ναι. Μπράβο. Μαδρίτη. Και όπως είστε με το κινητό, μην τα αφήσετε. 14-9-9-9, σταθερό κινητό, όνομα, τεπώνυμο, τηλέφωνο. Όπνοι και όνομα, τεπώνυμο, 14-9-9-9. Γιατί αυτό το σκούτερ που είναι και Orbit και το Volkswagen που είναι Move Up σας περιμένουν. Στείλτε μήνυμα και μπείτε στον πειρασμό. Είσαι πάθος δυνατός. Είσαι πάθος. Πώς αλλιώς να σου το πω. Έλα. Αυτή είσαι. Αν σε κάσω θα κάνω. Έλα Ισραήλ. Όμορφο. Αυτό είναι. Όλο ωραίο. Είσαι πάθος δυνατός. Έλα παιδιά, ακούνεστε ότι έχετε και ό,τι σας κουνιέται. Αν σε κάσω θα κάνω. Αυτή είναι. Και φάρατε λίγο, ε. Αυτή είναι η πρικιπέσα, δεν λέγεται. Η κυρία Βενιέρη, πρικιπέσα, χαρούμενη, δεν την νοιάζει καθόλου, φοράει αμάνικο. Μπράβο της, συγχαρητήρια. Ανοίγει το δρόμο, συγχαρητήρια. Ναι, εγώ να, μια χαρά, θα έρθω αύριο με το τυραντάκι μου και θα κάνω και έτσι, γιατί όχι. Κάλεσε όλο το Ισραήλ, το χαιρέτησε, μπράβο της. Εύχομαι και σε άλλες χώρες, τα φιλιά μας να είναι καλά, έτσι, να κεφάρουμε. Πιστεύεις ότι πρέπει να ξεκινήσουμε? Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Πολύ σου λίγο και εσύ, Βρεγιάννη. Μα πώς δεν ξέρεις τι βγάλαμε, rock and roll. Στο νούμερο 5 ο Λευτέρης. Μη σταματάς. Μας δείξανε και λίγο, μα δεν γίνεται. Α, βέβαια. Σαν να μην συνέβη τίποτα. Νιώθεις λίγο καλύτερα? Ήταν έτσι. Το νιώσα κι εγώ. Πήγαινες πάνω κάτω πάνω. Βιάστηκε η Μαρία να παντρευτεί, το βλέπουμε όλοι πια. Φαντάζομαι το καταλαβαίνουμε. Βρήκε το παιδί αυτό, όπως λεγόταν, Θοδωρής, Κώστας, Βαγγέλης. Δημήτρης, Τάκης, Νίκος. Στέφανος. Δεν θυμάται κανείς, πολύ ωραία, παρακολουθούμε όλοι τα αποσπάσματα. Επάζει, τόσο ο νεαρός που τρεπόταν πάρα πολύ, το κατάλαβε το τέρας η ραβωνιαστικιά μου και δεν τον άφησε σε ησυχία. Κέρδισε το παιδί αυτό, πέρα από όλο αυτό το χούφτο στην χούφτο στην, ας πούμε. Έφυγε με κάτι άλλο. Δεν το βλέπετε. Αυτή είναι η απάντηση. Μπράβο σας! Έχω μια ποδιά, πάρ' την αντιθές. Μα να την προσέχεις, δεν έχει λαδιές. Μέσα στα δυο σου χέρια όταν την κρατάς, να μην τη μαλώνεις, να την αγαπάς. Στη Δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Κάντε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανό. Ξέχνα στρατώνες και σκοπιές. Και από το βρούσκο της καρδιάς μας πιες. Μάσκα και αναγνωστήρας στο κακό το πορπαγκάζ. Κι ας μη με λένε χαλκιαδάκι, αν δεν χτυπήσω ρε μαράκι, το όνομα σου κακουάς. Στο Μανώλη, γεια σας. Την ταβέρνα έπεσε μια ντουφεγιά. Τώρα μου μιλάει, τώρα με φιλάει, τώρα μου λέει πως τρελά με αγαπάει. Τραγουδάρα.
τραγουδάρα υπέροχη. Μόνο τραγουδάει. Δεν σταμάτησε. Και λέει και ρεπερτόριο. Δηλαδή είπε πολλά. Στέλλα Γεωργιάδου, το τώρα που μιλάει, ρε εσύ, Αντρέα. Αντρέα. Έλα. Το τώρα μου μιλάει, άμα το βρεις να το βάλεις κάποια στιγμή. Τώρα! Είναι παραγγελιά. Πλερό, σου δίνω ένα σκίουρο. Εντάξει, μάγκα μου. Δίνω να τους δει. Όχι τώρα, όποτε μπορείς τώρα. Αλλά μπορείς τώρα, ενώ να φάω να ροκανίσω. Κάνα. Ροκάνα, τι είναι και αυτή που στο κύριο, ροκάνα. Εν πάση περιπτώσει, καταλάβει, θα φάω τώρα χρόνο. Τα νέα σας αρχικά. Αυτά, θέλω λίγο έτσι να μιλήσουμε. Έτσι! Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ένα χειροκρότημα. Η ταχύτητα του φωτός μπροστά σου είναι στάσιμη. Μπράβο, είσαι πολύ γρήγορος. Παίρνω τον Bolt στην πλάτη. Τι έκανες? Παίρνω τον Bolt στην πλάτη, άμα ξέρω. Ποιο Bolt, το σκυλάκι? Ναι, στο παιδικό. Ευτυχώς το έχω δει και θα γινόμαστε ρεζίλι. Ναι, εμείς παλιά είχαμε άλλα. Το Superman εμείς. Ποιο, ένα βασικό που έτρεχε τώρα. Έλα τώρα, μιλάμε τώρα, έχουν περάσει τα παιδικά. Να είναι καλά ο άνθρωπος, ακούσαμε και τη Στελίτσα. Κεφάτος, ωραίος. Δεν λέω για σένα, δεν πειράζει, πάμε. Είναι ωραίο να συζητάς και να ανταλλάσσεις απόψεις μαγειρικές, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο. Δείχνει ωραίες ιδέες και πλουραλισμό. Πίκλα, 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 πίκλα. Πίκλα από παπάγια. Τι παπάγια ρε σημαίνει. Κρεμμένα, καλό τελικά. Θες να κάνει ένα χάμπερ μπισκότο. Ήρεμα. Ναι, κάνεις κρεμμέ. Όχι, φύγε σε μήνα. Βγαίνεις μπροστά, φτιάχνεις τα κουβεράκια. Τα λιώχνουμε κατευθείαν. Σε δύο λεπτά έχουν φύγει, εντάξει. Ξεκινάω εγώ τα φίτρες. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Ήρεμα. Μια που είναι. Και τα ντύπ. Θα τα φέρουμε τώρα. Για τις φίτρες. Το έχω βάλει, θα βάλω τις φίτρες μέσα. Εντάξει, παρακαλώ. Έχουν μαραγκιάσει. Πήγαν όλα καλά. Ναι, σεφ. Ας το ελπίσουμε. Ναι, σεφ, ναι. Ναι, Μάνο. Με Ιωάννα. Ναι, σεφ. Οκ. Ναι, σεφ. Παίρνεις εσύ την ευθύνη. Ναι, Μάνο. Όλα καλά είναι, ναι. Δεν είναι όλα καλά, ρε Ιωάννα. Όλα καλά είναι. Δεν είναι όλα καλά. Μην κρύβομαστε με τα δάχτυλά μας. Δεν είναι όλα καλά. Αλλά με τα πράγματα με το όνομά του. Είναι ωραίο να συζητάς και να ανταλλάσσεις απόψεις μαγειρικές, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο. Δείχνει ωραίες ιδέες και πλουραλισμό. Ο Μανώλης είπε ψέματα. Το καταλάβαμε όλοι. Καμία δημοκρατία δεν έκατσε ποτέ πάνω στην ποδιά του. Να πεις, μιλούσαν πάρα πολύ και οι άλλοι, είναι αλήθεια. Δεν ξέρω, δεν το βλέπετε εσείς? Όχι! Πόσα ψέματα λέτε κάθε μέρα. Δηλαδή, αν παίρνατε λεφτά για τα ψέματα που μου λέτε κάθε μέρα, θα ήσασταν ζάμπλουτοι. Ούτε εγώ, αυτό είναι αλήθεια. Εννοώ γιατί εκείνη την ώρα είμαι στο θέατρο Βρετάνια! Που παίζει η Βερβερίτσα! Μέχρι την Κυριακή Βαΐων, παιδιά! Όποιος προλάβει τη Σολομού είδε, κανονιστείτε. Αυτό ήθελα έτσι κάπως τη διαφήμιση μου και προχωράω, εντάξει. Ο Παντελής έχει εμπειρία, ξέρει κάποια πράγματα. Τον ακούω πάρα πολύ στα πλάνα, στα μενού, σε όλα. Παιδιά, εγώ έχω μια ιδέα για τον τύπο, άμα θέλετε. Για πέντε. Με τζανοσαλάτα έχω και εγώ με ρόδι. Εγώ έλεγα ελαιόλαδο με βαλσάμι, κοξίδι, αυτό για να βουτάνε. Όχι, 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 πάμε. Με τζανοσαλάτα, με ρόδι. Ω, δεν ακούει κι αυτό. Σου ρίχνω άκυρο για αυτά που μου έχει κάνει. Που είχα πλακό σιγάρο, μου είναι όποιο το ταβάνι. Σου ρίχνω άκυρο και στα χώμα σε μένα. Μα είπα τέρμα το σιγάρο, τέρμα και με σένα. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι το MasterChef έχει γίνει κάτι ψήνεται. Λένε μόνο ψέματα αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτό είπε ότι μου αρέσει να ακούω τις ιδέες. Ο άλλος δεν πρόλαβε να τελειώσει. Θα μου πει και τι πρότεινε και ο άλλος, ας πούμε, Βινεγκρέτ. Εντάξει, μπάζει. Καλύτερη με λιτζανοσαλάτα. Με τι τη συνοδεύανε? Δεν ξέρουμε. Εντά, ρωτάω τους πάνω. Ξέρετε. Εδώ ξέρει. Τυπάκι για ψωμί. Τυπάκι για ψωμί, που το ξέρει. Θες να φύγει τώρα το κουδούνι, λέγε την αλήθεια. Ποιοι το είπανε πια? Μην μιλάτε με ανθρώπους που βλέπουν άλλα κανάλια. Δεν είναι καλές παρέες. Ωραία, Μανελιό, για πες μου, τι θες να σου κάνω τελείως. Τα κρουτών. Τα έχω βάλει μέσα στο φούρνο. Μην κάνω, θα σε σκίσω. Όχι, όχι, θα τα προσέχω. Το έβαλα στο χαμηλό τελείως. Ωραία, σου μην αρέα, αγάπη μου, τα κρουτών. Τρεις φορές είπα να τα κοιτάξω. Σε ποιον? Εγώ τα κοίταξα. Όλες δεν έχεις ξεχάσει να βάλει η μεταλλή. Εγώ τα κοίταξα μία, ήταν τέτοιο. Λοιπόν, ηρεμήστε λίγο. Ναι, ηρεμήστε τώρα. Εντάξει. Πάμε σε μνάκι, ναι, ας το κάτω, να μην γίνει. Ας το κάτω, κάτω, κάτω.
Κάτω, κάτω. Ας πούμε, να πάω στον μπάγκο, όχι κάτω, να βγούμε στο πάτωμα. Συγγνώμη, είναι πάρα πολλά τα νεύρα. Το καταλαβαίνετε ότι υπήρχαν κάποια νεύρα. Θα μου πεις και την Ασημίνα οριακά. Εμείς δεν αντέχουμε. Βλέπουμε τα αποσπάσματα που να την έχει 24ωρο. Αλλά και αυτό σα τη έλεγε, άστο στον μπάγκο. Άμα τη λέει κάτω, και η άλλη δεν τη κόβει καθόλου να πει ότι. Για ποιο λόγο κάτω. Ναι, κάπω δεν συνεννοηθήκανε. Α έλεγε και αυτό στον μπάγκο, καταλαβαίνει και αυτή πάνω, όχι ακριβώ κάτω. Δεν ήρθε στην εννόηση, έκαψε και τα κρουτών. Δεν είναι και λίγα να σου συμβούν αυτά σε επεισόδιο, μην νομίζετε. Εμεί που καθόμαστε χαλαρά και το βλέπουμε εκεί πέρα, γινότανε, ήταν για κάτι αυτό που κάνανε. Ναι, ναι. Κάποιος βλέπει Masterchef, θα δώσω όνομα. Για πες μας λίγο τη σαλατούλα ολοκληρωμένη, σπαράγγια. Φτάνει. Σπαράγγια, έχει μήλα, μια σάλτσα εσπεροειδών. Εσπεροειδών. Εσπεροειδών, αυτό. Όχι, θα το πεις. Μην το. Δεν μπορώ να το πω, πρέπει να λέγει. Εσπεριδοειδών. Εσπεροειδών. Εσπεριδοειδών. Λύσαξε με το εσπελαλαλαλαλα. Αυτό δεν πρόκειται να την πω. Θα χάσουμε. Εγώ εδώ θα κάτσω. Νομίζω θα κάτσουμε μία ώρα. Εσπεριδοειδών. Πρέπει τώρα να το πω σε. Πες τη μισή λέξη. Πες με εσπερί, μπορείς να πεις εσπερί. Εσπερί. Πες δοειδών. Δοειδών. Εσπεροειδοειδών. Καλά, ας πούμε. Θα ρωτήσω, μπορείτε να απαντήσετε, αλήθεια σας λέω. Αυτή η κοπέλα ξέρει να μαγειρεύει. Όχι! Πώς γίνεται να είναι τόσα επεισόδια μέσα. Άλλα πράγματα σπήγαινε στο Power of Love, αλλά εννοώ πώς γίνεται. Δεν είναι κακή. Είναι κακή. Όταν έχουν εδώ... Αγγελική βλέπεις Masterchef. Τα τρελαθώ. Αλήθεια λες, θα μας διώξουν. Θα μας διώξουνε, κύριε. Εντάξει, δεν βλέπεις και Power of Love, εκεί θα σε καταντούσα. Εδώ πέρα είναι κάτι καλύτερο. Παίρνεις και δύο-τρεις ιδέες να μαγειρεύεις και στο σπίτι. Μαγειρεύονται αυτά που δείχνουνε. Όχι. Είναι δύσκολα τα φαγητά. Είναι ικανοποιητικά. Εντάξει, ήθελα να ξέρω, να μπω να δω ένα, θα κλέψω κάτι να πω αύριο, λέτε, για να φάμε φινόκιο. Όχι, καθόλου μην πω. Δεν πήκα, έφυγα. Τέλειωσε, αυτό δεν ρωτήσω μόνο. Θέλω να μου πείτε και οι τρεις με τη σειρά τη λέξη τι είναι τα πορτοκάλια και τα μανταρίνια. Τι είναι τα πορτοκάλια και τα μανταρίνια. Τι είναι τα πορτοκάλια και τα μανταρίνια. Τι είναι τα πορτοκάλια και τα μανταρίνια, αγαπημένες μου. Δεν μου είπες να πούμε τι είναι τα πορτοκάλια. Τι είναι τα πορτοκάλια και τα μανταρίνια. Σε ποια κατηγορία. Αν νόμιζα πρέπει να πούμε τι είναι τα πορτοκάλια. Τι είναι. Κινούτικα. Είστε συνέντευξη με τον Νίκο Μουτσινά. Εσπεριτοειδή. Νίκο, δικό σου. Ευχαριστώ. Ήταν αφιερωμένο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Φέη Σκορδά δεν σταμάτησε δευτερόλεπτο να επαναλαμβάνει την ερώτηση. Δεν κατάλαβε καν. Υπέροχο. Εξαιρετικό. Ωραία διαδρομή στον εγκέφαλο. Δεν ξέρω πού συνοντιούνται εδώ πέρα οι νευρώσεις. Μπράβο της πάντως. Που αυτή σκέφτηκε ότι αυτό θέλουν, χωρίς λόγο να το επαναλάβουν. Γιατί φαίνεται και ότι δεν συνεννοούνται οι άνθρωποι για κάτι. Του ήρθε του Δημήτρη και το έκανε, κατάλαβες. Απροβάριστα, χωρίς κύτταρα, έχεις καεί, δεν είναι δύσκολο. Τα φιλιά μας στη Φέη Σκορδά. Φιλιά, Φέη, σε περιμένω. Γυναικεία συγκροτήματα. Ωραία. Ελληνικά και ξένα. Και ξένα. Ό,τι θυμάμαι, λοιπόν. Γυναικεία συγκροτήματα. Δεν είμαι καθόλου καλός. Στα γυναικεία συγκροτήματα. Ναι. Να βάλω κάτι που δεν ξέρω τώρα. Δεν μπορεί να μην στέκει. Να βάλω τα παιδιά της Πάτρας. Δεν είναι γυναικείο συγκρότημα, αλλά μπορεί να το πει. Μπορεί να το πει ο Πέτρος. Είμαι σίγουρος ότι μπορεί να το πει. Έχουμε και εδώ τα δικά μας παιδιά από την Πάτρα! Οι διάδοχοι!
Όχι γυναικείο συγκρότημα, συγκρότημα μόνο. Όχι, συγκρότημα μόνο. Αλλά κι ο άλλος δεν μπορούσε να το βάλει. Ορίστε, συγκρότημα μόνο. Παίζουμε Θεσσαλονίκη σήμερα. Πού? Πού φτάσαμε. Πού φτάσαμε. Πού φτάσαμε. Γιατί ρε, θα χωρέσουνε που θα έρθουν περισσότεροι. Ναι. Δεν είναι όλοι καλύτερα, Νίκο μου. Πού θα, πού παίζετε, Αντρέα μου. Στο Έλλης, Σαλαμάνικα. Το Έλλης, πού. Σαλόνικα, ξεσαλώστε, Πέμπτη ναι. Είναι, το μικρό Σάββατο. Εντάξει, προφανώς όμως το επέτρεψε η Ζέτα να το πει, γιατί όντως μπορεί, επειδή είναι παρέα, να μην του έρχεται ούτε το άλλο ένα γυναικείο συγκρότημα. Και να ξέρει να λέγανε. Αλλά τα παιδιά από την Πάτρα, γυναικείο συγκρότημα, λίγο ταράζεσαι εννοώ. Ας έλεγε κάποιο. Τις high five, ας πούμε, δεν τις ήξερε. Τα κακά κορίτσια, ρε παιδιά. Πού είναι τα κακά κορίτσια. Τι τέλει, τα κακά κορίτσια. Τις. Ποιες είναι οι στρίγκλες. Θεσσαλονίκη υπάρχουν οι στρίγκλες. Έτσι λένε τα κορίτσια Θεσσαλονίκη. Άλλαξε. Πέντε στρίγκλες. Οι στρίγκλες. Ορίστε. Οι μυστίκ, πώς λέγονται. Μυστίκ. Με την Ελένη που ήταν. Οι δεν τις ξέρω καθόλου. Η Φόρτε, η κοπέλα πιστεύει μου λέει ψέματα και εγώ επαναλαμβάνω. Μου λέει ξένες λέξεις. Μα πιστεύω ότι μου λες κάποια ψέματα για να γίνω ρεζίλη. Δεν υπάρχουν αυτά. Τελειώνεις με κάποιον που ήσουν παντρεμένη. Τι παίρνεις. Χωρισμός. Τι παίρνω, χάπια. Το πιο πιθανό είναι τα χάπια για την κοπέλα αυτή. Προφανώς ήταν πολύ ερωτευμένη, αλλά έπρεπε να τη βοηθήσει λίγο περισσότερο. Διαζύγιο δεν μπήκε καν ο εγκέφαλος να φτάσει, γιατί πολύ απλά δεν δέχεται ότι θα χωρίσει. Οπότε λέει: τι θα πάρω αν με χωρίζουμε, χάπια. Θα πέσω ξερή, θα γυρίσει, μια χαρά είμαστε. Το διαζύγιο είναι πολύ παρακάτω. Μπράβο στις παίκτριες. Με ωμέγα. Κινηματογραφικά φεστιβάλ. Αυτό είναι το θέμα μας τώρα. Δεν θέλω να τρομάζετε, συγκεντρωθείτε, δεν είναι δύσκολο. Και δεν μπορώ να πω και κάτι άλλο. Ο χρόνος αρχίζει από τώρα. Ναι. Καθόλου. Νόμπελ. Ευχαριστώ για τον μπράβο, Νίκο. Δεν. Ας μην έλεγε τίποτα. Δεν πειράζει να μην πεις τίποτα. Ειλικρινά δεν πειράζει να μην πεις τίποτα. Δεν είσαι υποχρεωμένος. Καλά, ένα-δύο. Πες τις δράμας, ας πούμε. Θέλω να πω, αλλά δεν μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, Νόμπελ. Τι φεστιβάλ είναι, τι εννοείς. Δηλαδή, έχει τυθεί κανένας να πάει να πάρει το Νόμπελ, να είναι το κόκκινο χαλί, συγκεντρώ σου, κυρία μου. Βλέπετε τόσα πράγματα. Γιατί, ρε παιδί μου, και το ίντερνετ να πεις. Είναι τόσο ωραίο, έχει τα πάντα μέσα. Πάτε και κολλάτε και βλέπετε χρυσή τηλεόραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε υπέροχοι. Πάω. Η Καλκούτα είναι πόλη ποιας χώρας. Α, Ινδία. Ελλάδα. Της Ελλάδας η Καλκούτα. Η Κουρούτα. Της Ινδίας. Η Πεσκανδρίτσα είναι πουλί ή ψάρι. Πουλί. Πουλί. Ψάρι. Το πεκορίνο είναι τυρί ή γυναικείο καπέλο. Γυναικείο καπέλο. Γυναικείο καπέλο. Τυρί. Ποιες τρεις μυθικές δυνάμεις λέγεται πως καθόριζαν την τύχη ενός ανθρώπου από τη γέννησή του έως το θάνατό του. Η μοίρα. Τρεις είπα. Οι τρεις χάρτες. Έλα! Ρε παιδιά, κάποιοι το είχατε προλάβει. Τι υπέροχη σειρά ήταν. Να μπείτε να τη δείτε. Κύπρος! Τι. Κύπρος! Τι είναι το Κύπρος. Είναι από την Κύπρο. Α, Κύπρος. Άκουσα Κύπρος. Εγώ πια την ακοή. Μη γελά. Εγώ τη χάνω την ακοή. Και από το καλό. Γιατί κουράστηκε. Από την Κύπρο είστε. Μπράβο. Στον Αδύναμο έχετε παίξει. Πηγαίνετε ρε. Πηγαίνετε να μιλήσει στον Τάσο τον Τρίφωνο σας πάρει. Υπέροχο, οι τρεις χάριτες, πιο καλό ήταν φυσικά. Τώρα τι να λες, δεν ήταν η Κλωθό. Δεν ήταν η Κλωθό.
Η Λάχης υπάρχει. Ε. Ό,τι λέω. Η Μαρία και η Τάνια. Είμαστε μια χαρά. Αυτές δεν ήταν. Έτσι. Όχι, κάτσε. Μισό. Έλα, γκουγκλάρετε λίγο. Ήταν η Κλωθό σίγουρα. Το θυμάμαι, Ελεόνο, έχω δει και το παιδικό του Ηρακλή, που ήταν η μία με το ένα μάτι και η άλλη έκοβε το νήμα. Όπου μπορούμε παίρνουμε τις πληροφορίες. Η Κλωθό, Λάχεσης. Και η Άτροπος, ορίστε. Η Κλωθό, η Λάχεσης και η Άτροπος. Θα το θυμόμαστε. Θα ρωτήσω αύριο, θέλω να ξέρετε. Έλα, ας τα μάθουμε. Η Κλωθό, η Λάχεσης και η Άτροπος. Ας μάθουμε φέτος αυτές και συζητάμε για του χρόνου. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε εδώ με χρυσή τηλεόραση. Η Λάχεσης και η Άτροπος. Πεθαίνω, τώρα μ' αγαπάει. Βερβερίτσα, θηλυκό, μικρό θηλαστικό της οικογένειας των σκιούρων. Βερβερίτσα, η νέα ξεκαρδιστική φαρσοκομωδία του Νίκου Μουτσινά. Πρωταγωνιστούν Μουτσινάς, Σολομού, Νικολάου, Γεωργακοπούλου, Ρουσάκη, Παναγιώτου. Βερβερίτσα, από τις 12 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Βρετάνια. Εισιτήρια ticketmaster.gr και στα ταμεία του θεάτρου. Τραγουδάρα! Τώρα μιλάμε για κλασικό. Επίσης, βρήκα την ευκαιρία γιατί ξέχασα πριν. Μου ήρθε δώρο μία αρακή, γιατί μάλλον καταλάβανε ότι εγώ πίνω. Δεν θα πιω, γιατί έχω εκπομπή. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ, να είναι καλά. Και υπάρχει και μία Μάντι Νάδα. Τη διαβάζω. Από την Κρήτη ήρθαμε, Νίκο μου, να σε δούμε για την παρέα μοναχά μία αρακή να πιούμε. Κι άμα σ' αρέσει η Ρακή, μπορείς να τα αποδώσεις, σε εμάς να στείλεις τη χρυσή δώρο να μας τη δώσεις. Αλέξανδρος και Μαργαρίτα, να είστε καλά ρε παιδιά! Τζένι. Κουρίζουμε στα μαλλιά και το μαλλί. Ναι, αλλά είναι υγιής το μαλλί της. Θέλω να σας δείξω κάτι που αγαπάω πολύ επίσης. Τα ασεσουάρ μου. Αυτό είναι το βραδινό μου ντύσιμο. Το φοράω πιο πολύ για να πηγαίνω στη δουλειά μου. Αποτελείται από ένα κόκκινο φόρεμα στράπλεξ. Σαφέστατα είναι στράπλεξ. Το στράπλεξ είναι σαφέστατα καλύτερο από το στράπλες. Δεν είναι ωραίο. Πιο ωραίο να τελειώνει σεξί. Να καταλαβαίνεις ότι είναι και μια ξένη λέξη. Στράπλεξ. Το στράπλες μπορεί να είναι τι να σου πω, ας πούμε. Στράπλες να είναι μια ωραία περιοχή. Παραθαλάσσια. Πήγαμε στράπλες 10 μέρες. Στράπλεξ ξέρεις τι ωραίο που είναι. Και τα μαλλιά είναι. Υγιής. Το μαλλί. Το κόκκινο φόρμα για το γραφείο δεν ξέρουμε τι γραφείο είναι, άρα μπορεί να ταιριάζει, οπότε η κοπέλα ξέρει. Να είναι καλά, την ευχαριστούμε. Φοβηθήκαμε ότι δεν θα ξεχάσουμε τα ελληνικά, μας βοήθησε. Ποιο θαλάσσιο θηλαστικό παρομοιάζουμε κάποιον που κολυμπάει πολύ καλά? Χέλι. Δελφίνι. Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης νόστιμο? Ανόστιμο. Δεν είναι νόστιμο. Άνοστο, άγευστο. Μπράβο! Αληθώς ανέστη είναι η απάντηση σε ποιον χαιρετισμό μεταξύ των Ορθόδοξων Χριστιανών που λέγεται από το Πάσχα. Καλησπέρα. Αληθώς ανέστη. Έλα. Τι πρέπει να πούμε του άλλου για να μας απαντήσει αληθώς ανέστη. Ανέστη, ναι. Καλώς ανέστη.
Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αυτή ντροπή σας αρχικά. Πάσχα, Νίκο μου. Ναι, καλώς ανέστη και εσύ. Αυτή η μουσική, παιδιά, από τον Τζεφιρέλη, δεν είναι... Γιατί, τι είναι αστείο. Είναι αστείο αυτή η μουσική. Ο Ανδρέας είναι παίκτης από το Power of Love και μου το λέτε σήμερα. Παιδί μου, είναι... δεν υπάρχει αυτή η μουσική. Εγώ, παιδιά, συγκινήθηκα. Όλα τα παιδικά χρόνια, όλα τα Πάσχα... Ρε, όλα τα Πάσχα! Περιμέναμε να έρθει η Μεγάλη Δευτέρα για να σταματήσει το σχολείο, αρχικά πολύ σημαντικό γεγονός, λίγο πιο πάνω από την Ανάσταση. Αλλά και περιμένω. Εγώ δηλαδή πήγαινα και εκκλησία, φυσικά, πάντα, πάντα, πιο. Πολύ ωραία. Πάντα εννοώ το Πάσχα. Όχι πάντα. Αλλά πήγαινα. Έχει κάνει. Έλα! Πες στον κόσμο πόσα Πάσχα έχει κάνει. Έχω κάνει 22. Έλα, 28. 28. Και δεν πήγα και σε άλλα δύο, να, 30 βία δεν βγαίνει. Θα σε αλλά κάψει! Αλήθεια, θα σε κάψει που πήγαινε και εκκλησία. Τι θες ρε κύριε Λάζερε, τι θες ρε. Στη μύτη, αλήθεια, έτσι τόσο ύπουλα παίζεται πια σε αυτή την εκπομπή. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, η μουσική είναι, η μουσική είναι εξαιρετική. Η μουσική αυτή είναι εξαιρετική. Άμα δεν έχετε δει το του Τζεφιρέλη, δείτε το. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ συγκινητικό. Ξέρουμε το τέλος, αλλά δεν πειράζει. Μπείτε μέσα ότι μπορεί να γίνει ανατροπή. Δεν γίνεται. Θα αναστηθεί στο τέλος. Αλλά να το δείτε. Καταστρέψετε μια ωραία στιγμή. Αναχαθείτε πια. Ναι, το χιούμορ δεν έχει να κάνει με το πώς βλέπεις τον άλλον, αλλά το πώς διαχειρίζεσαι την κατάσταση του εαυτού σου και πώς το προβάλλεις σε εκείνον. Πες μας. Εγώ νιώθω ότι τον έχει πειράξει αυτό που έχω πει. Καθόλου που δεν με έχει πειράξει. Σα ίσα που εγώ κάθομαι και το διαδραματίζω. Κανείς δεν ρώτησε μετά τι εννοείς. Εμένα με ταράζει λίγο και αυτό. Άντε, αυτό είπε. Εγώ το διαδραματίζω, ρε. Όχι το διακομωδώ, μακριά αυτή η λέξη. Αλλά το διαδραματίζω. Είναι κανείς δεν ρώτησε τι εννοείς. Άμα συνεννοηθήκαν όλοι αυτοί, μήπως έχουμε εμείς το πρόβλημα. Η Μαρία τον διόρθωσε. Α, εντάξει, εννοώ να υπάρχει μία δασκάλα σε αυτό το τμήμα. Γιατί είναι όλα πάρ το ένα, πέτα το στον τοίχο, τον πετάει πίσω. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, διαδραματίστε κι εσείς τον εαυτό σας. Και αν το καταφέρετε, στείλτε μας μήνυμα και ταυτόχρονα να μπείτε στην κλήρωση για αυτό το Volkswagen και το σκούτερ και μπορεί να είστε εσείς οι τυχεροί. Από το πουθενά. Από το πουθενά. Είναι το σπίτι μου εδώ. Τι είναι? Το σπίτι μου. Τι? Ωραία. Πώς φαίνεται? Πολύ ωραίο. Ποιο? Το όλο αυτό που σημαίνει με εμάς. Αυτό είναι τέλειο. Συνέβη κάτι με εμάς. Θα συνέβη όμως. Για πες μου εσύ. Ρώτα μου τι θες. Πώς τη βλέπεις? Θα ήθελες να κάνεις κάτι με μένα? Ναι. Τι ρώτησες αν θα ήθελε να κάνει κάτι με σένα? Τι ρώτησα με ποιον? Ψέμα. Σε ρώτησε αν θα ήθελες να κάνεις κάτι με εκείνη. Όχι, δεν με ρώτησε τόσο direct. Α, και οι άλλοι αλλού. Θα ήθελες να κάνεις κάτι με μένα? Είναι κλίμα. Κλίμα. Εγώ τελείωσα μόλις. Τελείωσα με την τηλεόραση. Να χαιρετήσω, να πούμε καλό μεσημέρι. Είναι κρίμα, είναι πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι. Δεν πρέπει να χαθεί αυτή η ένωση. Οπωσδήποτε. Δεν τη ρώτησε μαζί μου, κατάλαβες. Της είπε με μένα. Που της λέει Μαρία, δεν σε ρώτησε. Όχι, δεν με ρώτησε τόσο direct. Όχι, σε ρώτησε η καημένη. Δεν κατάλαβε ποτέ ότι τη ρώτησε. Άρα μπορεί να θέλει να πει και ναι. Δεν καταλάβαινε. Αυτά μπαίνουν στο δωμάτιο και τους ψεκάζουν κάτι και γι' αυτό κάθονται έτσι. Εν πάση περιπτώσει, κρίμα, είναι πολύ ωραίο ζευγάρι, δεν ταιριάζουνε. Είναι γεννημένοι ο ένας για τον άλλον. Καλά, Στέφα. Να. Εγώ
Σου έχω πει ότι μου αρέσεις. Σου έδειξε το ενδιαφέρον μου. Εν τέλει δεν βγάλαμε άκρη. Προσπαθούσαμε να συζητήσουμε και δεν κατέληξα κάπου. Τη είπα ότι θα την διεκδικώ καθημερινά. Ωραία. Άλλες πέντε. Οκ. Και ταυτόχρονα την Αλεξάνδρα. Ταυτόχρονα θέλω να γνωρίζω την Αλεξάνδρα. Δεν με απασχολεί. Είναι λίγο τα μηνύματα διφορούμενα. Ήρθε για τη Ρένια. Εάν δω ότι θα διεκδικήσει τη Ρένια. Αν θέλει, αν φαντάζεσαι σχέση μαζί του. Ναι, εγώ δεν ξέρω τι είπε στη Ρένια. Τώρα που το έμαθα. Πώς αισθάνεσαι? Δεύτερη επιλογή δεν θέλω να είμαι. Αλεξάνδρα μου. Άκουσε με, λες και είσαι μπροστά μου και με βλέπεις. Έλα. Αυτό που είπες για τη δεύτερη επιλογή ότι δεν γίνεσαι, νομίζω ότι είσαι ήδη δεύτερη επιλογή. Να σου το πω. Χωρίς να παρεξηγηθείς. Αλίμονο. Αλίμονο. Βάλια! Θεάρα, αυτή θεάρα, Τι γίνεται? Ρε εσύ, Βάνια. Έφυγα. Ήθελα να σου κάνω μία ερώτηση. Τι? Πριν. Το τιμόνι, ρε, πού το βρήκες? Πού είσαι? Εδώ, στο παράθυρο. Τι ωραίο. Το τιμόνι δεν αναρωτήθηκες που το βρήκα. Μόλις λοιπόν, ερώτησα. Από πού? Θα σου πω. Εταιρεία. Αλικόν! Να είναι καλά! Περιμένουμε την άλλη φορά! Αγίων 7, 12, πιανία 7! Τσούκου τσούκου πιστεύω, κράτα το, ναι. Στείλουν και τις ρόδες, τα εξαρτήματα, μέχρι του χρόνου τον Απρίλη θα έχεις ολόκληρο αμάξι από την εταιρεία. Σου στέλνουν λίγα λίγα, άστο τώρα το τιμόνι. Έλα, Χρυσούλα, τι έχεις αποφασίσει? Δεν έχω αποφασίσει. Ταράχτηκα και λίγο τώρα με το τιμόνι, έρχομαι. Κρατήστε λίγο το τιμόνι. Εγώ λέω στην... Αλλά πες μας. Masterchef. Στη Masterchef. Ναι, που άφησε την κανάτα κάτω. Στην Ασημίνα. Ναι. Μόνο εσύ τη στηρίζεις. Εν πάση περιπτώσει τώρα. Στέλνω. Μ' άρεσε η Ασημίνα. Αυτή την τηλεόραση. Έλα, δεν σε σπρώχνω. Δεν μπορείς τίποτα. Στέλνω αυτή την τηλεόραση. Θα πας εκεί. Είναι τα παιδιά από την Κρήτη, από εκεί. Κρήτη. Ναι. Στέλνω αυτή την τηλεόραση στα παιδιά από την Κρήτη. Στο θερό κινητό όνομα, τεπώνυμο τηλέφωνο, όνομα και όνομα, 14-9-9-9, να διεκδικήσετε αυτό το σκούτερ που είναι Orbit και το Volkswagen που είναι Move Up. Στείλτε μήνυμα, μπείτε στον πειρασμό. Μην το λυπάστε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ρε Τζένι, μπράβο Νίκο, ρε εσύ. Αγγελικούλα μου, θα πάρεις και εσύ το μπράβο σου σήμερα με ωμέγα. Για να σε δω. Έγινε. Δεν ξεκινήσαμε όμορφα. Πολύ ωραία όλα. Εντυπωσιακά. Εγώ ξέρεις τι δεν καταλαβαίνω. Έχει αλλάξει το μαλλί του. Είναι μία εκδήλωση, είναι φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Δεν ξέρω τι φιλανθρωπία ακριβώς γίνεται εδώ. Ακούστε λίγο τώρα. Εμένα το υποκάμισο με αυτό το μπλε. Okay, όχι, ναι. Είναι ο κύριος Γαβαλάς. Έχει ενώ πάντα κάνει κάτι ιδιαίτερο. Και το παπούτσι. Άμα δεν του χτυπάει το κότσι, χαλάλι του. Μετά πιστεύω ότι είναι πολύ πια και αυτό το κρόσι στο γυαλί. Και αυτό εδώ πέρα, το κολιέ, εδώ που είναι ας πούμε πορτοκαλί, φλούο. Εν πάση περιπτώσει, μπράβο όμως να πεις που το τόλμησε. Α, ωραία πόδια. Α, πολύ επίσημο. Α, η Χριστίνα είναι. Η Μπόμπα. Α, χαμογελάει, τρόμαξα. Πολύ ωραίο ρούχο. Όχι. Κοίταξε να δεις. Είναι τώρα που είναι, ας πούμε, στη μόδα. Πού είναι το... Πού το θυμήθηκες, κορίτσι μου. Δηλαδή, πασούμ. Δηλαδή, ήταν φούλα. Τσιρκολίνη ήταν αυτό. Απλά είναι εντυπωσιακό που είναι σαν να είναι μόνη της η Νταντέλα και άμα ζεσταθεί κάνει κλακ και τη βγάζει, θα μπορούσε να ήταν εντυπωσιακό. Είναι το χρώμα που είναι τώρα στη μόδα, δυστυχώς λυπάμαι για όλους μας, αλλά αυτό είναι, δεν μ' αρέσει, φαίνεται η βάτα καθόλου εμένα εδώ. Από αυτό έχασε. Σας άρεσε? Όχι! Ούτε με... Έλα, σε παρακαλώ.
Πολύ ωραίο πόδι βλέπουμε. Ωραίο και αυτό στο χέρι όλο. Είναι η Μαρίνα Ιβερνίκου. Ακούστε λίγο τώρα, ρε παιδιά. Το ρούχο είναι πάρα πολύ ωραίο και δίνει και τις ευχές του απλόχερα. Καλό μεσημεράκι, φουλ τέλειο. Αλλά λίγο στο μάτι πιστεύω ότι ξεχαστήκαμε. Και έχει και τέλειο χρώμα. Βέβαια δεν έχει βάλει κραϊόν. Το μάτι δεν σας αρέσει? Γενικά όμως το ντύσιμο είναι ωραίο. Δεν καταλαβαίνω. Δεν έχω καταλάβει. Έτσι θα φύγει. Άκλαυτη. Δεν καταλάβαμε αν μας άρεσε ή όχι. Πήραμε την ευχή και φύγαμε. Για πορπάτα. Γόνατο. Δεν καταλαβαίνω από γόνατο. Όλες. Κάποιες καταλαβαίνω. Ωραίο φαίνεται. Η μπάστα είναι. Ναι, άλλαξε και η μπάστα. Πια. Πολύ μπράβο της. Πολύ σικ, πολύ ωραία. Όχι, έλα, έλα, γιατί. ωραία. Εγώ δεν πεθαίνω τώρα που αυτό μπορεί να το πατήσει και να πέσει, που είναι τόσο κάτω. Το χρώμα όμως, παιδιά, είναι πολύ... Είναι ωραίο πολύ. Ωραίο το κορίτσι μου. Ωραία, τα φιλιά. Ωραία. Είναι και ωραίο κορίτσι, παιδιά, τώρα. Τα μιλάμε τώρα. Τα μαλλιά δεν πεθαίνουν. Πάστε παρακάτω. Εντάξει. Αυτό σιγά-σιγά, την άλλη εβδομάδα θα είναι πίσω. Δεν θα το δούμε στην πλάτη. Αυτή θα το έχει φορέσει όμως. Γιατί αυτό από εδώ έρχεται και ανεβαίνει εδώ πέρα. Πιστεύω ότι το βάζει μόνο η κυρία Μάχη. Αυτό εδώ πέρα. Μ' αρέσει που είναι. Δεν πιστεύω να έχει συμβεί κάτι κακό στην οικογένειά της. Γιατί είναι όντως αναπενθή. Έτσι που είναι αυτό ολοσκούρο και η πέρλα. Σίγουροι είμαστε ή θα πω βλακεία. Δεν ξέρω. Ξέρει κανείς. Τη ζούνε όλοι. Τώρα σύντομα εννοώ. Προχθές δηλαδή, όχι πριν 10 χρόνια. Ευχόμαστε να είναι απλά outfits. Ας μείνω στα μαλλιά που είναι εξαιρετικά. Χαρούμενη βέβαια τη βλέπω, αλλά δεν την νοιάζει και πολύ και να έχει συμβεί κάτι. Ωραία. Χαρούμενη. Εδώ είναι όλα τα λεφτά. Πολύ καλή. Πολύ καλή. Πολύ καλή. Εδώ τώρα μιλάμε για μια απογείωση. Κλέβει η εκκλησία εδώ πέρα η κυρία Πρίνου. Δηλαδή εντάξει τώρα, εδώ υπάρχουν τα φώτα, υπάρχει δίπλα καινούριο, αρπάζεις από δίπλα. Μ' αρέσει, σας αρέσει? Είναι πολύ καλή. Τι όχι, ρε. Αυτό. Η κυρία Κώστογλου, πολύ σωστή. Έφυγε, δεν μπορεί να βάλει τα νυχτόχρωμα, κάτι θα ξέρει παραπάνω από την Ξάνθη. Έβαλε όμως το τζάκετ, αυτό το ωραίο που είναι παρόμοιο χρώμα με τα μαλλιά και το κραγιόν. Είναι πολύ ροκού. Αν έβγαζε και μία κιθάρα γκρανγκ θα ήταν πολύ θεότητα. Εγώ πιστεύω ότι κινείται με μηχανάκι στην Ξάνθη. Να είναι καλά τα φιλιά μας, κούκλα, κούκλα. Καλό μεσημεράκι, σερί. Πώς λέγεται? Μπάρμπαρα Κίρκη. Μπάρμπαρα ή Κίρκη? Μπάρμπαρα Κίρκη είναι ένα όνομα. Πώς λέμε, Ανά Μαρία? Μπάρμπαρα όνομα, Κίρκη επίθετο. Μονόδρομος αυτό που βλέπουμε λοιπόν. Α, ακούστε λίγο. Είναι ντυμένη έτσι σαν animal, μεταφράστε. Γιατί κάνει στήλη για τα ζώα. Και όλο αυτό το κάνει, λέγεται στήλη, όλα για τα ζώα. Τα δίνει όλα για τα ζώα. Δεν αφήνει τίποτα. Εδώ μιλάμε, το ζώο θα περάσει φίνα την ώρα του. Πολύ καλή, πολύ animal, πολύ αμαζόνα, πολύ. Μπράβο. Δες το τι καλό που είναι εδώ. Δες τι ωραία. Την καλείς για καφέ, έχει έρθει, θα κατήσει μισή ώρα, θα φύγει. Αυτό είναι το ντύσιμο. Είναι ντύσιμο καφέ σε μία φίλη μου απόγευμα 6 με 7.30. Είναι στο σπίτι, δεν είναι για έξω. Έχει βάλει αυτό που είναι ωραίο, της αρέσει για κάποιο λόγο. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ εμένα το χρώμα το γαλάζιο. Είναι ωραίο. Τα μαλάκια ακούνητα, όλα αυτά εδώ τα φρατζάκια θέλω να πάρω να τις τα κάνω με μια χτένα. Εδώ πέρα, κατά τα άλλα όμως είναι πολύ καλή. Να τα λέμε αυτά. Η Κατερίνα Γιατζόγλου. Ωραίο ντύσιμο, παιδιά, και εμένα μου αρέσει πολύ. Έλα, είναι πολύ, πολύ δυνατό.
Το δαχτυλίδι είναι όντως συγκλονιστικό. Είναι σαν είναι το αυτοκίνητό της στο χέρι. Ωραίο το μακιγιάζ. Τα μαλλιά αυτά τα έχει χρόνια. Το στυλ αυτό πολύ ωραίο. Και ο Γρηγόρης κουκλάκι δίπλα. Να πούμε και τα φιλιά στο αγόρι μου. Πολύ καλή. Μπράβο της. Είναι η Μάνια Αλιβιζάτου. Δεν ξέρω, είναι εντυμένη σαν χυμός. Δεν θα μπορούσε να είναι συσκευασία χυμού. Σαν να είναι μια έτσι πολύ ωραία σπιτική πορτοκαλάδα, χωρίς συντηρητικά. Μπύρα. Τι είναι? Μπύρα. Τι μπύρα, ρε. Μπύρα. Πίνετε μπύρες και το ξέρετε, μικρά παιδιά. Θα πίνετε μόνο γάλα. Τρελός. Μπύρα, θα το αγοράσω. Μπύρα, ξανθιά μπύρα, πάνω μαύρα, τα μαλλιά δεν τις έδιεξε κανείς, την πετάξαν στον αέρα έτσι, την κυριολεξία. Αυτό καταλαβαίνω από ό,τι βλέπω ότι είναι και παντελονάκι. Δεν είμαι πολύ ικανοποιημένος. Τα γελιά, τρομοκρατημένη, αυτό το... Ναι, πολύ καλή! Έλα, πείτε μια καλή κουβέντα. Παιδιά, ξέρετε πόσο την αγαπάω, το ξέρετε, το ξέρετε. Ναι. Σήμερα τι ιδιαίτερο είχε που τρελαθήκατε. Ναι. Το κολλέ. Ναι. Το κολλέ. Ναι. Α, και τώρα βλέπω ότι το... Και το σακ... Και, και τον νύχι, μάλιστα. Το μαλλί, πολύ ωραίο. Α, θα φάτε ξύλο όλοι, ε. Όλοι. Όλη η μπάντα θα φάει ξύλο. Εντάξει, όχι όλοι, αλλά σίγουρα οι δύο από τους τέσσερις. Εντάξει, δύο από τους τέσσερις. Τώρα το είδα ότι εδώ πέρα έχει συνδυαστεί πάρα πολύ ωραία. Το ίδιο χρώμα εδώ πέρα που φοράει με το κολλιέ είναι εδώ πέρα και με το βραχιόλιο σκελετό στη θέση, το κραγιόν τατού. Μπράβο, είναι εξαιρετική! Έλα, πες πολύ καλή τώρα. Γιατί φοβάμαι? Όχι, δεν είναι κακή, είναι πολύ καλή. Βέβαια, μισό. Έχει ντυθεί, επειδή μας λέει συνεχώς ότι είμαστε πίθηκοι και πάμε στα δέντρα, ντύθηκε και αυτή η δάσος εδώ πέρα. Το ωραίο είναι το κασκολέτο, αλλά είναι ίδιο χρώμα με τα μαξιλάρια πίσω, άρα ντύθηκε καναπές. Κατά τα άλλα, το κραγιόν ωραίο, καλοκαιρινό. Είναι καλή, παιδιά. Είναι πολύ καλή. Ποια είναι αυτή? Η Βιβί Αναστασιάδου TV 100. Είναι όμορφη, ε. Το ρούχο όμως, το ρούχο είναι 6 νούμερα μεγαλύτερο, βρε κορίτσι μου καλό. Και τα μαλλιά εγώ πιστεύω ότι παρά είναι στημένα. Δεν μας ενθουσίασε, όμορφη, αλλά δεν μας ενθουσίασε. Αλλά κάτ. Θα μείνουμε εδώ. Υπάρχει αυτή η ζώνη που λέει όποιος διαβάσει τι γίνεται. Γίνεται μικρό παιδί ξανά. Εδώ υπάρχει το κόκκινο με το ρίγα. Άκου τώρα τι έχει βάλει. Άτιμη γυναίκα ρίγα. Και έχει βάλει από κάτω το πουά. Είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πολύ μπροστά. Είναι η καλύτερη. Μπράβο. Λοιπόν, έχω καλεσμένο. Είναι πολύ ωραίος. Είναι πολύ ταραντούχος. Είναι πολύ καλό παιδί. Είναι από την Πάρο. Είναι ο Σταν. Τι γίνεται, Σταν? Πώς είσαι? Καλά είμαι. Δεν έχουμε γνωριστεί ποτέ από κοντά, ε. Από κοντά, όχι, δεν τα έχουμε. Ποτέ είναι η πρώτη φορά. Είσαι τόσο καλό παιδί όσο φαίνεσαι. Δεν ξέρω, εαυτός μου είμαι. Αλλά φαίνεσαι ένα πολύ. Πώς να σου πω, παιδί μου, άμα σε δει κάποιος, δει ένα βίντεο κλιπ σου ή σε δει στο μαγαζί να τραγουδάς, δεν μπορεί να πιστέψει ότι όλο το μετά ή το πριν από αυτό που κάνεις, ότι είσαι ένα. Δηλαδή, γιατί είχες έρθει και πριν, είσαι ένα ήρεμο καλό παιδί. Πώς να σου πω, δεν υπάρχει καμία υπεροψία. Ούτε ότι. Γιατί δεν έχεις κάνει και λίγα, έκατσα, διάβασα. Δεν ήξερα πάρα πολλά από αυτά. Πέρα το ότι γράφεις και τραγούδια και στίχους και δίνεις, έχεις δική σου εταιρεία, έχεις δική σου ιστοσελίδα, έχεις βγάλει κάτι κονκάρδες, πράγματα, διάβασα. Το παιδί δεν πάει με τα καλά του, παιδάκι μου. Έχεις κάνει το έτο και με ξένους καλλιτέχνες. Έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα. Ναι, μπράβο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εννοώ ότι
Θα ήταν εύκολο να κατρακυλήσει λίγο, ρε παιδάκι μου, το σύστημα όλο και να την είχες δει λίγο ντόλμπι. Ναι. Κοίτα, εγώ πιστεύω γενικότερα ότι δεν έχει καμία σημασία να είσαι καλός μόνο στη δουλειά σου, αν δεν είσαι και σωστός σαν άνθρωπος. Οπότε δεν έχει καμία σημασία αυτό. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εσύ πώς το συγκράτησες αυτό το πράγμα να μη σου συμβεί? Έχω την οικογένειά μου κοντά μου, έχω τους φίλους μου κοντά μου, τους ίδιους συνεργάτες από τότε που ξεκίνησα. Οι φίλοι είναι και εκτός χώρου? Υπάρχουν και φίλοι εκτός χώρου, αλλά πλέον επειδή δουλεύω πάρα πολλά χρόνια με τους ίδιους ανθρώπους, έχουμε αναπτύξει μια σχέση η οποία είναι οικογενειακή. Σου λένε τα πράγματα με το όνομά τους? Νομίζω ότι πρέπει να στα λένε, γιατί άνθρωποι είμαστε και εγώ θα κάνω λάθος. Ναι, αλλά είσαι έτοιμος να ακούσεις κάθε φορά την αλήθεια? Φυσικά, ναι, αυτός είναι και ο ρόλος του φίλου, να σου πει όπου. Θέλω να μου πεις λίγο τον τρόπο τώρα αυτό, γιατί μισό λεπτό. Λέμε όλοι ότι θέλουμε να ακούσουμε την αλήθεια, ότι παίζουμε αλήθεια, αλλά πιστεύεις ότι είμαστε πάντα έτοιμοι να την ακούσουμε την αλήθεια? Είσαι, δεν είσαι, νομίζω ότι θα σου κάνει κακό αν δεν στην πει κάποιος. Δεν πιστεύεις το timing? Ότι υπάρχει κάποια στιγμή που μπορεί να έρθει κάποιος να σου πει, να σου πω εσύ ναι, τώρα, ωραία, αλλά εκεί πέρα λίγο. Ξέρεις τι πιστεύω, αν είναι να σου πει κάποιος κάτι κακό, ας το πει όσο πιο νωρίς γίνεται. Τσιρώτο, να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε, να φύγει, να πάμε παρακάτω. Σου αρέσει πιο πολύ να γράφεις, να συνθέτεις ή να ερμηνεύεις? Μην μου πεις το ίδιο. Μία γραμμούλα παραπάνω θέλω. Μ' αρέσει περισσότερο όταν περνάω χρόνο στο στούντιο γενικότερα. Δηλαδή το προτιμώ. Σου αρέσει? Ναι, ναι. Είναι πιο δημιουργικό, δεν είναι? Είναι πιο δημιουργικό και επειδή δουλεύω με πάρα πολύ κόσμο και πέρα, ξέρεις, κόσμος μπαίνει, κόσμος βγαίνει, περνάμε πάρα πολλές ώρες. Είναι δημιουργικό όλο αυτό το πράγμα και σε κρατάει σε μια εγρήγορση. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, η τρέλα που σε έχει πιάσει με τα τατουάζ, δεν μπορώ να... Γιατί του λέω, γιατί Χριστιανέ μου τόσα πολλά, μα μου λέει μου αρέσουνε. Και του λέω, δεν γίνεται, σ' αρέσουν όλα, ενώ κάνεις κάθε... Πότε ξεκίνησες να κάνεις τατουάζ? Ξεκίνησα στα 17-18. Είναι δύο χρόνια, δηλαδή πόσο είσαι, ήσασταν, μικρός δεν είσαι? Τώρα είμαι 31. Πήγες 31. Ναι. Εγώ και καλά, με πέρασες. Μπράβο, ρε! Μπράβο, 31. Δεν φαίνεται, παιδάκι μου, φαίνεσαι πολύ πιο μικρός. Γιατί φαινόσουν και πολύ πιο μικρός, γενικά μικροδείχνεις, το ξέρεις αυτό? Μου το έχουν πει, είναι αρκετά. Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό. Όχι, μια χαρά, κράτα το αυτό. Κράτα το, γιατί άμα φύγει μετά τρέχουμε. Ξεκίνησα από τα 17, Ναι, ναι. Είναι όλα, σημαίνουν κάτι όλα ή και κάποια είναι ότι μ' αρέσει πολύ το σχέδιο? Όχι, όχι. Κοιτάζα πάντοτε να κάνω πράγματα τα οποία θα μου θυμίζουν καταστάσεις, πράγματα, μαθήματα. Υπάρχουν έρωτες πάνω σου? Όχι, δεν υπάρχουν έρωτες. Είναι το μόνο που δεν έχω κάνει. Α, γιατί, Ήθελα να έρχονται και να φεύγουν. Δεν θες να έχεις ανάμνηση? Είναι και αυτά μαθήματα, αλλά είναι άλλου είδους μαθήματα. Άρα το πήγες αλλιώς δηλαδή. Ναι. Στον εαυτό σου κάνεις δώρα, ενώ θα πεις θα πάω δύο μέρες κάπου, θα ξεκουραστώ, ή το θέμα είναι μόνο η δουλειά, γιατί είναι και αυτή η ηλικία έτσι κι αλλιώς, ενώ το που είναι κάνω, χτίσιμο. Το κάνω και αυτό το πράγμα. Προσπαθώ όσο περισσότερο μπορώ, αλλά δεν μου βγαίνει πάντοτε. Όπου έχω ένα μικρό κενό, κοιτάζω να το χωράω. Τα talent show σου αρέσουν γενικά? Έχουν πλάκα, είναι ωραία. Θα πήγαινες αν ήσουν τώρα, αν έβγαινες τώρα, θα το δοκίμαζες? Ή πιστεύεις ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και πολλής λόγος? Δεν ξέρω, ρε γάμο, το ξέρεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω σκεφτεί ποτέ, γιατί κοιτούσα πάντοτε να κάνω τη δουλειά μου και να με φέρνει έτσι όπως με πηγαίνει. Αλλά αν θα το έκανα τώρα, δεν ξέρω, μπορεί και να το έκανα. Θα πήγαινες Κρητής? Ναι, αν ήταν κάτι μουσικό, για κάτι μουσικό, που να για έχει μουσικό, με πάλι μουσική. Ναι, ναι, μπορεί και να το έκανα. Το μεγαλύτερο μάθημα που έχεις πάρει μέχρι τώρα, ποιο μπορεί να είναι που μπορείς να μοιραστείς? Ότι ίσως θα πρέπει να ζούμε την κάθε μας στιγμή σαν να είναι η τελευταία. Να μην αφήνουμε καταστάσεις και πράγματα να περνάνε έτσι πολύ γρήγορα. Δεν είναι λίγο αγχωτικό, ρε παιδί μου? Δεν ξέρω πώς σας ακούγεται, ρε παιδιά, και εσάς. Καταλαβαίνω τι θες να πεις, ναι. Ενώ να το ζεις 100%. Να ρουφάς τη στιγμή. Να μην αναβάλεις, ίσως. Και να μην αναβάλεις, σίγουρα να μην αναβάλεις. Σου έχει συμβεί κάτι το οποίο είπες, γιατί δεν το έκανα? Όχι, όχι. Απλά υπάρχουν πάρα πολλές εμπειρίες οι οποίες έχω ζήσει από αυτή τη δουλειά. Πολύ καλές εμπειρίες, αλλά πέρασαν τόσο γρήγορα επειδή ήμουν αγχωμένος για το μετά. Δεν τις χάρηκες όσο έπρεπε? Δεν τις χάρηκα όσο θα έπρεπε να τις χάρω, ναι. Και το βλέπω όταν γυρίζω και κοιτάζω πίσω. Μάλιστα. Τι έχεις, έχεις κάποιο στόχο στο μουσικό στόχο, ναι, να πεις ότι εγώ θα ήθελα να συμβεί αυτό? Στα επόμενα κάποια χρόνια θέλω να κάνω μία συνεργασία με τον Τάδε, προφανώς ξένο φαντάζομαι, ενώ για να μεγαλώσουμε λίγο το στόχο, να μην είναι μέσα στην Ελλάδα. Να κάνω αυτή τη συνεργασία, ή θέλω να πάρω αυτό το βραβείο, ή θέλω να πάω στο Eurovision. Eurovision θα πήγαινες? Μπορεί και να πήγαινα. Γενικότερα, ξέρεις τι, δεν βάζω όρια και stop στη ζωή μου. Προσπαθώ να είμαι όπως με βγάλει. Ωραία, ανοιχτός το κομμάτι αυτό.
Πες μου ένα στόχο που θα ήθελες να πει. Αν έχεις βαλέ, δεν έχεις μη σκεφτείς κάποιον τώρα και πάει και εκείνη και μου πεις δεν το ήθελε, ρε Νικόλα, με πίεσες. Έχω στόχο να μπορώ να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω. Να μπορέσω να εξελιχθώ κι άλλο μέσα από αυτό που κάνω. Και από εκεί και πέρα να έχω την υγεία μου, ξέρεις, να έχουν όλοι γύρω τους την υγεία. Ωραία, μου τα λες πολύ ωραία, βατά μου τα λες. Ναι. Με τη συνεργασία σας με την κυρία Νατάσα Θεοδωρίδου και τον κύριο Ιακωβίδη, περάσατε τόσο σούπερ στην πόλη μου και το κατεβάσατε τώρα και εδώ, φαντασία δεν είστε. Δεν θέλω να τελειώσει ποτέ, πραγματικά σου το λέω αυτό. Φαντάζομαι η παρέα είναι αδιανόητη. Είναι ξεκαρδιστική παρέα. Όπως σου το λέω, δηλαδή κάθε φορά όταν θα βγω στη σκηνή, ειδικά εκεί που συναντιόμαστε όλοι μαζί επάνω στο stage. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Τι ωραία, δηλαδή, αυτό, ναι, υπάρχει ένας αυθορμητισμός και μια αγάπη, αν θέλεις, που έτσι βγαίνει και περνάει και στον κόσμο αυτό το πράγμα. Γιατί είμαστε κι εμείς πολύ χαλαροί. Μιλάμε με τον κόσμο, μιλάμε μεταξύ μας. Μπορεί να γίνει κάτι αστείο και να μας πιάσει τα γέλια πάνω στη σκηνή. Έχει γίνει. Το έχετε κάνει φορές. Το παρεάκι προφανώς γι' αυτό. Ναι. Άρα λοιπόν, είστε κάθε Σάββατο, Παρασκευή, Σάββατο. Είμαστε Παρασκευή και Σάββατο στο Φαντασία. Και είσαι Κυριακή στο εξαιρετικό Μαρκής, με τρελαίνει. Είμαι την Τρίτη. Την Τρίτη. Να πάρουμε και μια ανάσα κάποια στιγμή. Να πάρεις μια. Τρίτη δεν μας βολεύει όμως, αν θέλουμε να έρθουμε κάποιοι από εδώ πέρα. Δεν ήταν ωραίο αυτό που έκανες. Κάπως δεν συνεννοηθήκαμε. Το ξέρεις λίγο γρήγορα. Πάρε ένα τηλέφωνο. Εντάξει, την και το καλοκαίρι που... περιοδία θα είσαι. Το καλοκαίρι που θα μας έρθει θα είμαι μαζί και με την Ατάσα σε κάποιες εμφανίσεις από εκείνου. Και θα κάνεις και δικά σου. Και θα κάνω και κάποια event δικά μου. Ναι. Τώρα εσύ είσαι μόνος σου, ε. Ναι, μόνος μου. Ήσουν όμως καιρό να πεις. Ήμουν καιρό, ναι. Και τώρα είσαι καλά. Είναι η φάση που θες ενώ να πάρεις λίγο μια ανάσα. Τι, θα σου πω την αλήθεια, δεν κάθομαι να τα πολύ μπερδεύω στο μυαλό μου τα πράγματα. Κοιτάζω να τα ζω έτσι όπως έρχονται, με ωραία θετική ενέργεια και μέσα από τη θετική ενέργεια και γενικότερα τη θετική σκέψη νομίζω ότι προκύπτουν όμορφα πράγματα και έρχονται κι άλλα όμορφα. Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία μας τα είπε, δεν λέτε. Πολύ γλυκός. Τα είπε πολύ ωραία, είναι αλήθεια. Ωραία. Και αισθάνομαι ότι αυτό που λες το βάζεις κι εσύ. Ναι. Ωραία. Κοίταξε να δεις. Εγώ τώρα. Έτυχε τώρα που είσαι και μόνος σου, τι να πω. Εγώ σου έχω φέρει και 9 πανέμορφα κορίτσια. Θα πάω. Σοκ ο άνθρωπος. Και οπωσδήποτε πρέπει να κάνεις σχέση με τη μία. Όχι. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα παίξουμε. Τι θυμάστε? Τρίλιζα! Έχει να γίνει χαμός. Με τα κορίτσια από το GNTM. Και κύριοι, και η χαρά είναι τεράστια. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για εσάς. Σας ευχαριστώ, σας αγαπώ. Τα κορίτσια αυτά από το GNTM είναι εδώ. Η χαρά είναι μεγάλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Κάνω τις συστάσεις, ξεκινάω. Χειροκροτήματα τρελά, κανονιστείτε. Είναι κοντά μας η Έλενα, η Ροζάνα, η Σοφία, η Γαριφαλιά, η Ξαντή, η Μαριάννα, η Ιωάννα, η Ιωάννα και η Έλτα. Λοιπόν, κορίτσια, το παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο. θα παίξετε, παίζει ο Σταν με την Βάνια. Είναι κοντά μας και η Βάνια. Διαλέγετε, λοιπόν, Στάν, άκου και στο παιχνίδι, διαλέγετε ένα από τα κορίτσια μας, ο καθένας. Εγώ κάνω την ερώτηση στα κορίτσια, παίζουνε εκ μέρους σας. Άρα, ξεκινάς, Στάν, και διάλεξέ μου ένα κορίτσι. Τι είναι, Έλενα? Η Έλενα. Γεια σου, γεια σας. Έλενα. Γεια σας στο πληθυντικό, γιατί με περνάς ένα χρόνο. Τι είναι αυτές τις τρέλες. Έλενα, μήπως
ξέρεις ποια ήταν η νικήτρια του πρώτου Next Top Model? Η Ράινερ. Μπράβο! Άρα λοιπόν, τόου φοράς, τόου. Άρα εσύ τώρα σε ενδιαφέρει στάν να κάνεις 3 ου στη Βάνια 3 χ. Θα πρέπει να παίξει στρατηγική, αν είσαι ότι κερδίζει. Βάνια, συγκεντρώσου, μη γελάζεσαι. Εγώ είμαι καλή στα παιχνίδια, σαν να ξέρει. Να το, το ακούσαμε κι αυτό. Για διάλεξε. Λοιπόν, εγώ θα διαλέξω τη Ροζάνα. Ροζάνα. Ροζάνα, τι κάνεις? Καλά, γιατί στο πληθυντικό, παιδιά, τι είπαμε. Τρελαθούμε απόψε, έτσι. Στο πληθυντικό, ωραία. Ροζάνα μου, σε ποιο σημείο του σώματος βρίσκεται η Ολένη? Ακριβώς αυτό το βλέμμα. Στο χέρι. Μπράβο! Μπράβο, Ροζάνα! Θα το πάρει, θα το πάρει. Θα φορέσει το χι, το χι. Είσαι πολύ ωραία. Σταρς, ακούω. Το γεια μου. Μαριάννα. 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 Τι γίνεται, Μαριάννα? Πώς είσαι? Περιμένω να άκουσε την ερώτηση. Είσαι έτοιμη δηλαδή? Πανέτοιμη. Είναι λίγο tricky η ερώτηση. Θέλω να είσαι έτοιμη και θέλω να μου πεις, ξέρεις ποιο γνωστού Έλληνα τραγουδιστή το επίθετο είναι αντιπαριώτης? Εδώ ο φίλος μας ο Σταύρος. Έτσι, μπράβο. Τι γίνεται? Βάνια, φαντάζομαι θα περάσει στην Ιωάννα. Στην Ιωάννα την Πάνω. Στην Πάνω Ιωάννα. Γωνιακή. Εσύ είσαι Πάνω Ιωάννα. Ιωάννα. Παρακαλώ. Μήπως ξέρεις από τι υλικό είχε κατασκευαστεί το χρυσόμαλο Δέρας? Το υλικό θέλει. Τέλεια. Από δέρμα κρυαριού. Χειροκρότημα. Τώρα θα ανακατέψω γιατί απαντάτε πολλά, τρελαθούμε στο τέλος. Σταν, σε ακούω. Θα μείνεις Ιωάννα? Ναι, θα μείνω Ιωάννα. Θα μείνεις Ιωάννα. Τι Ιωάννα. Σταν τώρα. Ιωάννα. Παρακαλώ. Τι γίνεται, Ιωάννα? Για να δούμε. Θα ήθελα να μου πεις, σε παρακαλώ, είναι μια πολύ εύκολη ερώτηση. Κλέβεις εκκλησία. Θέλω να μου πεις με πόσες χώρες συνορεύει η Ρωσία. Κατά τύχη, δεν λέω το κατά τύχη. Όχι, γιατί, πέντε. Ένα απάντησε, ένα αριθμό, ρε παιδί μου. Πέντε. Όλα. Δεκαπέντε. Όχι, εντάξει, 14. Ήμασταν πολύ κοντά. Δεν πειράζει, χειροκρότημα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, είναι η σειρά μου. Τι να κάνω, τώρα θα τον ξανακόψω. Ιωάννα. Θα πας, Ιωάννα, δεν πας ξανθεί. Θέλω... Τι θέλει? Ιωάννα, Ιωάννα, Ιωάννα. Την έχετε γονατίσει, ρε παιδιά, την Ιωάννα. Τώρα θα σου έρθει η καλή. Κάτι πιο εύκολο δεν γίνεται. Πρέπει να κερδίσω χρόνο. Δεν έχω τελειώσει ακόμα. Δυστυχώς θα περάσει τις δύσκολες. Δεν είναι τίποτα. Ιωάννα. Εύκολο. Σε ποια γραμμή του μετρό βρίσκεται... Παίρνεις μετρό? Αλλάζω ερώτηση. Όχι, άρα... όχι, δεν το χρησιμοποιώ. Τελικά. Πες το. Τελικά, τώρα το. Σε ποια γραμμή του μετρό βρίσκεται ο σταθμός Ηλιούπολη? Κόκκινη. Μπράβο. Σταν. Το καπέλο βάζεις στο χ. Τη Βάνια δεν ήτανε? Ναι, ναι, δικό. Ωραία. Μου, δικό μου. Σταν, πού θα το πας? Υπάρχει ανταγωνισμός, μου αρέσει τώρα, έτσι λίγο γίνεται το παιχνίδι. Στρατηγική, θα το πας στο διαγώνιο. Ξανθή. Ναι. Ξανθή. Γεια σου, Ξανθή. Γεια. Τι, η Ξανθή είναι πάρα πολύ ψηλή, θέλω να ξέρετε. Εγώ ταράχτηκα που την είδα τόσο κοντά. Ρε, εσύ, Ξανθή, τώρα, ας πούμε, πώς γράφεται η λέξη ειλικρίνεια? Α, έχω σπέλι. Λοιπόν, έψιλον γιώτα. Είσαι πολύ καλή. Κάπα λάμδα. Η κλικρίνια θα έλεγες. Το κάπα γιατί, ρε, εσύ. Τα ήθελα. Λεπτομέρειες τώρα. Έψιλον γιώτα το είπες. Θες να πεις και τα άλλα? Είμαι πολύ κοντά γιατί το ίδιο σήμερα με στις καλές μου. Κάπαρο. Κάπου τρελάθηκε. Μα ποια λέξη θέλει να μας πει η κλικρίνια? Φάτα τα σύμφωνα. Πες το έτσι. Μα μόλις το είπα. Έψιλον γιώτα. Γιώτα, γιώτα. Πολύ καλή είναι, παιδιά. Κανονίστε λίγο την πορεία σας. Έψιλον γιώτα, γιώτα, γιώτα. Ία, ία, ία. Έψιλον γιώτα. Γιώτα, ρε κορίτσι μου, ρε γιώτα. Μαστάρα. Έψιλον γιώτα, γιώτα, γιώτα. Εγώ τόση ώρα ακούω έψιλον γιώτα, 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 γιώτα. Δεν έχω καταλάβει τη λέξη που θα πούμε. Δεν πειράζει, Ξανθή. Δεν πειράζει, Ξανθή. Μια
άλλη φορά. Βανιά. Λοιπόν, Ξανθή. Λυσάτε το είναι. Γιατί δεν παίρνετε και τα άλλα τα κορίτσια, ρε παιδιά. Γιατί δεν πας να το κάνεις. Εσύ το χύσε. Ναι, βέβαια, παιδί μου. Μα πού θα κάνεις τρίλιζα, γιατί δεν πας στην Ιωάννα. Πού είναι η Ιωάννα. Πάνω τη έχω και τι δύο στο ρετυρέ. Ωραία, γεια, Ιωάννα, ξεκουράσου, Ξανθή. Ιωάννα. Ιωάννα. Ακούω. Τι κάνεις. Μια χαρά, εσύ. Ευχαριστώ. Α, εύκολη ερώτηση. Μπράβο, σωστή, σωστή. Θα ήθελα να μου πεις ποιοι είναι οι τρεις κριτές του φετινού Μόσοσοφ. Εύκολο. Ο Κοντιζάς, ο Κοτσόπουλος και ο Ιωαννίδης. Κουτσόπουλος είναι, παιδιά. Κουτσόπουλος. Παιδιά, εδώ πέρα τώρα δίνουμε κάποιο δώρο ή τρελαινόμαστε μόνοι μας. Όχι, κανένα δώρο. Μπράβο, συγχαρητήρια. Σταν, σε τι φάση τη ζωή σου σε βρίσκω. Πρέπει να... Θα τα κερδίσουμε. Τι λες, κερδίσεις. Πρέπει να την κόψεις, νομίζω, ε. Πας πάνω. Ναι, ναι, θα πάω Έλντα. Στο φίλου την Έλντα. Έλντα. Γεια σου, Έλντα. Μάλιστα κι εσύ, καλή έτσι γλυκούλα, αλλά κάτι εύκολο να βρω. Ποια ήταν η πρωτεύουσα της Ελλάδας πριν την Αθήνα. Θεσσαλονίκη. Ναύπλιο, Ναύπλιο. Sorry, Ναύπλιο. Άστα τώρα, άστα τώρα, άστα. Ναύπλιο ήταν, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Χειροκρότημα. Μπανιά. Εγώ θα πάρω τώρα την Ξανθή. Θα πάρεις την Ξανθή έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, Ξανθή, τώρα πάμε σε κάτι που είναι πιο στα δικά μας δεδομένα, καταλαβαίνεις. Θα μιλήσουμε για συναδέλφους, μοντέλα. Θα ήθελα να σου λέω εγώ τα ονόματα και εσύ θέλω να μου συμπληρώνεις τα επίθετα. Okay. All right then. Είσαι έτοιμη. Είμαι έτοιμη. Ξεκινάει ο χρόνος. Αλεσάνδρα. Αμπρόζιο. Κένταλ. Τζένερ. Αντριάννα. Λίμα. Μπράβο! Έλα ρε! Έλα! Κέρδισε η Βάνια ρε παιδιά! Άκου τώρα, είσαι πάρα πολύ. Είμαι πολύ. Είσαι πολύ, δεν ξέρουμε τι. Δεν παίξαμε ρε κορίτσια. Δεν μας έλανε. Ποιος της ήθελε να κάνω τσαμπουκά καμπά. Εγώ πολύ γιατί? Σας αγαπάω. Κορίτσια. Δεν έτυχε. Τις αγαπάς γιατί ζηλεύεις. Γιατί θέλεις να πας και εσύ το καταλαβαίνεις. Κορίτσια, θα μου ξαναέρθετε. Και από... Τι ωραία μάτια αυτά. Και από μόνες σας κάποια στιγμή. Αλήθεια λέτε, μην πάρουμε τηλέφωνο και δεν έρθετε. θα ξαναπερνάγατε όλο αυτό που περάσατε φέτος. Θα ξαναμπαίνατε ένα GNTM. Ναι. Άνετα. Άνετα, εσύ όχι. Γιατί δεν... τι σου συνέβη, δεν ήταν τόσο ωραία όσο φανταζόμαστε. Ζωρίστηκες. Τι πρόλογος. Δεν τα ξανέβαινε. Γιατί, ας μην ξανθεί θα έμπαινε. Εντάξει. Τι κοιτάς απλά, τι να της πω τώρα, τη ξανθεί, ας πούμε τώρα, τι κάνουμε τη ξανθεί. Έχουμε τσακωθεί κιόλας. Έχετε τσακωθεί αλήθεια. Άντε, κρίμα, εκεί ήμουν έτοιμος λέω τώρα. Μιλάμε και τώρα έξω μιλήσαμε. Εγώ δεν πιστεύω ότι μιλήσανε, θα πείσω αυτή τη φήμη. Κορίτσια. Μα δεν μίλησες. Να το. Τι ωραία, να κάνουμε ένα ωραίο επεισόδιο και μετά να πάμε σε μια γωνία να λέμε τα δικά μας. Έλα. Κορίτσια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ γιατί δεν έρχεσαι. Γιατί δεν έρχεσαι. Τι, πώς, δεν έπαιξε, αλλά όπως είδες, ήρθα, έκανα μαζί σου αυτή τη στιγμή. Έχουμε το πιο ωραίο δίπλο πλάνο της ελληνικής τηλεόρασης. Είσαι μία κούκλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπέροχη. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ένα χειροκρότημα στα κορίτσια μας. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και κλείνω εγώ σιγά σιγά. Κλείνω, να κλείσω. Σταν, σε ευχαριστώ πολύ για όλα. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι υπέροχος. Ο Σταν, κυρίες και κύριοι, ήταν σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Τα λέμε αύριο στις 3 εδώ, γιατί... Για την παρέα! Είστε οι καλύτεροι. Πολλά φιλιά. Αλκατράς. Μες σ' ένα χωρίο που τα βράδια μου λύνεις. Μες σ' ένα χωρίο έρωτας ο αλήτης. Εσύ δεν έρχεσαι. Και καπνίζω και πίνω. Μες στεναχωρεί λίγο λίγο να σβήνω. Πες μου άρχεσαι. Μες στεναχωρεί που τα βράδια μου λύνεις. Μες στεναχωρεί ο έρωτας ο αλήτης. Εσύ δεν έρχεσαι. Μες στεναχωρεί και καπνίζω και πίνω. Μες στεναχωρεί λίγο λίγο να σβήνω. Πες μου άρχεσαι.